Σήμερα ανακοινώνουμε μια αληθινά μεγάλη μεταρρύθμιση που την έχουμε υποσχεθεί από καιρό, που τη σχεδιάσαμε από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που την υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας και που τώρα την κάνει πράξη. Πρόκειται για τον συμψηφισμό οφειλών ΦΠΑ που θα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε σημαντικότατη εξομάλυνση της ελληνικής αγοράς. Οι πληρωμές του ΦΠΑ προκαλούσαν μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Γιατί όποιος, κράτος ή ιδιώτης, δεν πλήρωνε ένα τιμολόγιο, άρα και το ΦΠΑ του, δημιουργούσε αλυσιδωτές εμπλοκές σε πολλές επιχειρήσεις. Και αυτό το πρόβλημα έχει πολλαπλασιαστεί λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία. Τώρα λοιπόν προχωρούμε σε συμψηφισμό οφειλών από εδώ και μπρος, όχι μόνον από και προς το δημόσιο, αλλά και σε συμψηφισμό οφειλών ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα, οφειλών που αφορούν στο ΦΠΑ. Δηλαδή, όλες οι συναλλαγές όπου ο ΦΠΑ δεν πληρώνεται. Σε πρώτη φάση, θα αφορά επιχειρήσεις και επιτιδευματίες με ετήσιο τζίρο μέχρι 500.000 ευρώ ετησίως. Αλλά πολύ σύντομα θα επεκταθεί σε επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και έτσι θα καλύπτει συνολικά πάνω από το 85% των συναλλαγών. Και μάλιστα η ένταξη στο νέο λογιστικό σχήμα θα είναι προαιρετική. Με το σύστημα που υπήρχε ως τώρα, η ασυνέπεια του κράτους μπορούσε να μπλέξει φορολογικά πολλούς συνεπείς επιχειρηματίες. Ενώ και ένας επιχειρηματίας που δεν πλήρωνε μπορούσε να μπλέξει άλλους επιχειρηματίες. Με το νέο σύστημα, οι συνεπείς επιχειρηματίες δεν θα έχουν κανένα φορολογικό μπλέξιμο ούτε από την ασυνέπεια του κράτους, ούτε από την ασυνέπεια άλλων επιχειρηματιών. Και αυτό θα επιφέρει άμεσα εξομάλυνση στην αγορά. Ενώ είναι και φορολογικά ουδέτερο. Δεν χάνονται οφειλές ΦΠΑ, ούτε καθυστερούνται οφειλές. Αντίθετα, σε κάθε περίπτωση εντοπίζεται από την αρχή η πραγματική πηγή της οφειλής. Πρόκειται για ένα μέτρο εξαιρετικά ενισχυτικό, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για την αγορά συνολικά εφόσον γενικευθεί. Θα νομοθετηθεί σύντομα, θα εφαρμοστεί μέσα στο φθινόπωρο και θα ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά. Να σημειωθεί και κάτι ακόμα. Όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο παρελθόν σε επιχειρήσεις λόγω μη καταβολής ΦΠΑ που δεν τους είχε πληρώσει το ίδιο το δημόσιο, καταργούνται. Άλλωστε, μέχρι το τέλος του έτους, οι περισσότερες οφειλές του κράτους σε ΦΠΑ θα έχουν εξοφληθεί. Έτσι το κράτος θα έχει πια πληρώσει εκείνα που χρωστάει. Και μάλιστα, μέσα σε ένα χρόνο, το 2013, πληρώθηκαν οι μισές από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, οι οποίες το 2012 έφταναν τα 9,5 δισεκατομμύρια και σήμερα είναι 4,7 δισεκατομμύρια. Μέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν μειωθεί στα 2 μόνο δισεκατομμύρια, αφού προβλέπονται πληρωμές 2,7 για φέτος, από τις οποίες το 1 δισεκατομμύριο θα πληρωθεί χωρίς να δανειστούμε από το πρωτογενές πλεόνασμα που βγάλαμε την προηγούμενη χρονιά. Έτσι το κράτος δεν θα ταλαιπωρεί πια τον πολίτη για δικές του αμαρτίες. Ούτε και το κράτος πλέον, θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε, μπορεί να είναι ποτέ αυστηρό προς τον πολίτη, όταν δεν είναι δίκαιο προς τον πολίτη πρώτα. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλες μεταρρυθμιστικές τομές, τις οποίες είχε εξαγγείλει αυτή η κυβέρνηση και τώρα τις έχει ολοκληρώσει. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο τρεις. Πρώτον, για πρώτη φορά προχωρήσαμε σε άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του ελληνικού δημοσίου. Το ποσό που συγκεντρώθηκε μέχρι τώρα κατανεμήθηκε στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεύτερον, η κυβέρνηση κατάρτισε για πρώτη φορά μετά από περίπου 100 χρόνια το νομοθετικό πλαίσιο διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας των αδρανών καταθέσεων ή κληροδοτημάτων ή σχολαζουσών κληρονομιών, δηλαδή κληρονομιών που δεν τις διεκδικεί κανείς, που παραμένουν ακίνητες, αδρανείς. Έτσι, ένα σημαντικό σπόρος που έμενε ανενεργός, τώρα ήρθε στην επιφάνεια και αξιοποιείται. Και τρίτον, βελτιώθηκε η διαδικασία συνταξιοδότησης των συντάξεων του Δημοσίου. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο,
Ο αριθμός των δικαιούχων που λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου ανέρχεται σε 15.153. Ακόμα, συντμήσαμε το χρόνο απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του Δημοσίου και προχωράει και ολοκληρώνεται η απογραφή των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι βρέθηκαν μερικές χιλιάδες μη καταγεγραμμένων και συνταξιούχων των οποίων τη σύνταξη συνέχιζαν να εισπράττουν οι συγγενείς τους ακόμα και μετά το θάνατό τους. Στις περιπτώσεις αυτές αναζητήθηκαν οι αχρεωστήτως καταβληθείς σε συντάξεις συνολικού ποσού 54 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί συνολικά το 70%, δηλαδή 35-36 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά και αρκετά ακόμα τα είχαμε υποσχεθεί. Τώρα γίνονται πραγματικότητα. Είναι αυτής της κυβέρνησης συνεργασίας επιτεύγματα. Αλλά η σημαντικότερη μεταρρύθμιση, αληθινή τομή, είναι ο συμψηφισμός οφειλών του ΦΠΑ, που μελλοντικά θα ανοίξει το δρόμο για το συνολικό συμψηφισμό οφειλών από και προς το δημόσιο. Έτσι η οικονομία μας παίρνει μια μεγάλη ανάσα, τώρα που βγαίνει από την κρίση και τη χρειάζεται αυτή την ανάσα ακόμα περισσότερο. Και έτσι η Ελλάδα μπαίνει πραγματικά στον 21ο αιώνα, με δικαιοσύνη και με ανάπτυξη.